Ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό υπερψηφίστηκε μόνο από τις κυβερνητικούς, από την κυβερνητική παράταξη. Και στο νέο νόμο ο πυρήνας του είναι η μετατροπή του συστήματος της επικουρικής ασφάλισης από αναδιανεμητική σε κεφαλαιοποιητική. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, μάλλον η μεγαλύτερη και ίσως και η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντικό, θα θέλω να μου πείτε τι ακριβώς προβλέπει ο νέος νόμος και ποιες κατηγορίες εργαζομένων τους αφορά, άμεσα τουλάχιστον. Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να ασχολούμαστε με τα βραχυπρόθεσμα και να αξιολογούμε ένα νομοσχέδιο αν έχει περικοπές ή αυξήσεις για το επόμενο εξάμηνο. Εδώ λοιπόν είχαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο στην ουσία αλλάζει την κοινωνική ασφάλιση τα επόμενα 40 χρόνια, αλλά δεν δόθηκε ούτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε γενικότερα πάρα πολύ μεγάλη έμφαση λόγω και του θέματος των εμβολιασμών, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Η κεντρική αλλαγή είναι ότι πάμε από ένα σύστημα διανεμητικό σε ένα σύστημα ατομικού κουμπαράκι κεφαλαιοποιητικό. Τα σημερινά συστήματα, αυτό που είχαμε έως τώρα στην επικουρική ασφάλιση, ήταν σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης και προκαθορισμένων παροχών. Θεωρητικά, αφού είχα αυτούς τους μισθούς για τα επόμενα χρόνια, θα έπαιρνα αυτήν την επικουρική σύνταξη. Το νέο σύστημα, το σύστημα κουμπαρά, τι σημαίνει? Ότι πλέον οι εισφορές που καταβάλει ένας εργαζόμενος ενεργός αυτή τη στιγμή δεν θα πηγαίνουν στις τρέχουσες συντάξεις, δεν θα πηγαίνουν να χρηματοδοτήσουν μέσα στη λογική της διακοινωνιακής αλληλεγγύης τις συντάξεις των γονιών μας ή των παππούδων μας, αλλά θα πηγαίνει σε έναν κουμπαρά, θα επενδύεται, ο φορέας θα επενδύει τα χρήματα που δίνουμε ως εισφορές σε συνεργασία με ιδιώτες διαχειριστές κεφαλαίων. Και κάποτε θα παίρνει ο νέος ασφαλισμένος ως σύνταξη σε 40 χρόνια το αποτέλεσμα αυτής της επενδυτικής δραστηριότητας που έγινε με τις εισφορές που έδινε. Άρα αυτό σημαίνει κεφαλαιοποιητικό σύστημα, κεφαλαιοποιώ αυτά που δίνω τώρα, ενώ διανεμητικό ήταν ένα σύστημα στο οποίο στην ουσία θα έπαιρνα κάτι προκαθορισμένο και οι τωρινές μου εισφορές πηγαίναν στις συντάξεις. Άρα το μεγάλο ζήτημα που ανοίγει είναι ότι δεν αφορά μόνο τους νέους ασφαλισμένους, όπως λένε κάποιοι. Αφορά το σύνολο των ασφαλισμένων, διότι εκείνοι που δεν θα μπουν στο νέο σύστημα θα έρθουν αντιμέτωποι σε κάποια χρόνια με το ότι θα είναι πάρα πολύ μικρά τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων για να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις τους, επειδή οι νέοι ασφαλισμένοι δεν θα πηγαίνουν σε αυτούς, αλλά θα πηγαίνουν σε ένα άλλο ταμείο. Θα έχουμε δύο ταμεία, άρα θα έχουμε δύο ταχύτητες. Τώρα, μόνο περιγραφικά. Εννοείται δηλαδή ότι και αυτοί που θα παραμείνουν με το παλιό σύστημα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ή θα μειωθούν τα έσοδα των ταμείων. Είναι βασικοί που θα έχουν πρόβλημα. Ένα σημερινό σαραντάρης. Γιατί σου λέει ότι αυτοί που θα. Το νέο σύστημα θα αρχίσει να δίνει συντάξεις μετά από 20-30 χρόνια. Οπότε. 40. Μετά από 40 χρόνια. Οπότε σου λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει. Το νέο σύστημα αφορά. Άρα το κόστος λένε μικρό. Το νέο σύστημα αφορά όσους μπουν στην αγορά εργασίας από 1η Γενάρη 2022 πρώτη φορά και προαιρετικά όσους είναι 35 χρονών από 2022 είναι γεννημένοι από 1η Γενάρη 87 και μετά. Ένας λοιπόν που είναι γεννημένος στο 83. Σήμερα είναι για παράδειγμα 38 ετών. Ένας νέος άνθρωπος που δεν θα μπορέσει να μπει στο νέο σύστημα θα είναι στο προηγούμενο σύστημα. Ακόμα και στο καλό σενάριο που αυτά που λέει η κυβέρνηση ισχύσουν και το νέο σύστημα έχει σωστή επενδυτική δραστηριότητα και παράξει υψηλότερες παροχές από ό,τι το προηγούμενο, εκείνος ο οποίος σήμερα είναι 38 χρονών και θα είναι στο παλιό σύστημα, όταν πάει να πάρει σύνταξη, θα είναι ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι θα πληρώνουν οι εισφορές στο παλιό επικουρικό ώστε να χρηματοδοτήσουν τη δικά του σύνταξη. Άρα εκεί πέρα θα δούμε στο καλό σενάριο αυτό ανθρώπους που είναι στο νέο επικουρικό να παίρνουν τριπλάσια ποσά από εκείνες που είναι στο προηγούμενο. Στο κακό σενάριο, όπου δεν πετύχει το νέο ασφαλιστικό, εκεί θα δούμε και οι νέοι να είναι ασφαλισμένοι σε πολύ άσχημη κατάσταση και οι παλαιότεροι. Εδώ, μια και το αναφέρατε, η κυβέρνηση λέει ότι με το νέο σύστημα θα υπάρχουν τρία διαφορετικά προφίλ επενδύσεων. Λέει το συντηρητικό, το ισορροπημένο και το πιο επιθετικό. Και γι' αυτό ισχυρίζεται ότι θα έχουν αυξήσει στις συντάξεις μέχρι και 70%. Ποιο είναι το πρόβλημα με τις επενδύσεις να επενδυθούν? Πρώτα απ' όλα, το βασικό ζήτημα δεν είναι το κομμάτι του. Προφανώς, αν υπάρχει μια. Η κυβέρνηση λέει ότι θα υπάρχει ένα μόνιμο ραντεβού με την ανάπτυξη και ότι επί 40 χρόνια έχουν μετρήσει ότι θα πετύχει το σύστημα αυτό. Έχει μάλιστα λάβει υπόψη την Σουηδία ως παράδειγμα προκειμένου να διαμορφώσει παραδείγματα τα οποία φέρνει. Και σου δείχνει μια τελείως άλλου τύπου οικονομία. Έχει μια άλλη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Είναι οι εργαζόμενοι μαζεμένοι σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν υπάρχει μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει εργασία η οποία δεν πληρώνεται ή δεν φαίνεται. Μαύρη εργασία. Μαύρη εργασία.
Άρα έχει λύσει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα για να πετύχει ένα σύστημα κεφαλοποιητικό. Πέραν τούτου, η Σουηδία δεν έκανε μια τέτοιου είδους τομή ώστε να μείνουν εκτός οι συνταξιούχοι ή κάποιοι άλλοι. Μπορούσαν προαιρετικά να μπουν και άλλων ηλικιών μέσα ασφαλισμένοι αφενός. Αφετέρου, το σύστημα πήρε και κάποιους συνταξιούχους ακριβώς για να προλάβει να καλύψει το λεγόμενο κόστος μετάβασης. Όταν λέμε κόστος μετάβασης, εννοούμε την τρύπα που θα ανοίξει, επειδή ακριβώς θα είναι πολύ λιγότεροι οι ασφαλισμένοι που θα πληρώνουν για τους τρέχοντες συνταξιούχους ή τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Αυτό που θες να έγινε στην Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά τα τρία προφίλ, εδώ προφανώς υπάρχει μια εκπαίδευση σε μια λογική τζόγου και χρηματιστηρίου σε σχέση με τα ασφαλιστικά προϊόντα. Αλλά το βασικό κομμάτι είναι ότι σε περίπτωση, λέει η κυβέρνηση, όπου δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν, η επένδυση δεν πετύχει, εκεί εγγυόμαστε ότι οι νέοι ασφαλισμένοι, αυτοί που θα μπουν στο νέο ταμείο, θα πάρουν πίσω τουλάχιστον τις εισφορές τους. Άρα στην ουσία εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο, αν κάποιος μπορεί να πάρει μόνο τις εισφορές του, να μην βάλει τα λεφτά του σε μια προθεσμιακή, αντί να τα βάζει σε ένα ασφαλιστικό σύστημα? Ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης είναι να αναπληρώνει με μια συγκεκριμένη επάρκεια ένα μέρος των αποδοχών που είχε ως εργαζόμενος ο ασφαλισμένος, όταν εκείνος λόγω γύρατος πια είναι σε μια αποστρατεία. Δεν είναι ο λόγος απλά να αποταμιεύεις κάποια χρήματα τα οποία θα έχουν έναν ελαφρύ τοκισμό. Η λογική της κοινωνικής ασφάλισης είναι να μπορέσει να διατηρήσεις ένα επίπεδο ζωής. Αυτό συμβαίνει με το νέο ασφαλιστικό σύστημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι ακριβώς επειδή η μεταφορά σε ένα σύστημα κεφαλοποιητικό γίνεται με μια προχειρότητα, γίνεται χωρίς καμία διαβούλευση, γίνεται χωρίς να υπάρχουν επαγγελματικά ταμεία, χωρίς να υπάρχει συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αυτή, αλλά είναι μια πρακτική η οποία, όπως συμβαίνει, όπως θα συμβεί δυστυχώς στη χώρα μας, φαίνεται πρέπει να κλείνει το μάτι σε κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έρθουν ως ιδιώτες διαχειριστές κεφαλαίων να επενδύσουν για να κερδοσκοπήσουν στην ιστορία αυτή. Υπάρχει το ακαταδίωκτο. Η δυναμική από αυτό. Ναι, υπάρχει και το ακαταδίωκτο όσων διαχειρίζονται επενδύσεις. Και διατάξεις που θεσπίζουν το ακαταδίωκτο. Έχουμε δει παρόμοιες και σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Κατά τη γνώμη μου, το μείζον ζήτημα ποιο είναι? Είναι το πρώτο επικουρικό ταμείο στο οποίο δεν εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι. Όλα τα άλλα ταμεία που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα, πάντα υπάρχει σημαντική εκπροσώπηση των εργαζομένων. Στα ταμεία στη Σουηδία ή στις χώρες της Σκανδιναβίας, τα οποία η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάζει ως παραδείγματα που ακολούθησε, έχουν κατεξοχήν έλεγχο των εργαζομένων στη διαδικασία αυτή. Εδώ πάμε σε ένα άλλο άκρο, στο άκρο του πλήρους αποκλεισμού των εργαζομένων από τη συνδίκηση του νέου ταμείου του ΤΕΚΑ. Μάλιστα. Η κυβέρνηση πάντως ισχυρίζεται ότι okay, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, αλλά είναι εγγυημένες. Αφού είναι εγγυημένες, είναι... Εντάξει, μπορεί να μην έχουν κανένα κέρδος, αλλά τουλάχιστον τις ζημίες δεν τις εφαρμοστούν οι ασφαλιζόμενοι. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Υπάρχει άρθρο πράγματι μέσα στον νόμο που λέει ότι το κράτος εγγυάται τουλάχιστον τις εισφορές. Ποιον? Των νέων ασφαλισμένων. Αυτών που θα μπουν στο νέο επικουρικό. Δεν όχι, λέει τίποτα παλιούς. Για τους παλιούς. Για τους παλιούς τι λέει μόνο? Λέει ότι μέσα στις δαπάνες για την κάλυψη του κόστου μετάβασης μπαίνουν και πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αποδέχεται δηλαδή η κυβέρνηση ότι προφανώς θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κόστος μετάβασης, το οποίο μετράνε από 56 έως 75 δις. Η κυβέρνηση αρχικά έλεγε ότι αυτό θα καλυφθεί από την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και από την συνεχή επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης. Αλλά η αναλογιστική μελέτη την οποία είχε δώσει προέβλεπε 3,5 με 4% ανάπτυξη και 40 χρόνια. Όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν υπάρχει παράδειγμα χώρας που να έχει πετύχει μια ανάπτυξη 4% επί 40 χρόνια. Άρα η κυβέρνηση με το άρθρο 59 στην ουσία συνομολογεί ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο κενό και απλά το κενό αυτό θα το πληρώσουν οι φορολογούμενοι μέσα από ανακεφαλαιοποιήσεις του επικουρικού συστήματος που θα χρειαστεί να γίνουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεσμεύεται ότι η επικουρική θα μείνει στο ίδιο ύψος. Δεσμεύεται ότι θα δίνει η επικουρική και στους παλιούς. Το ποια θα είναι αυτή δεν είναι εγγυημένο. Συγγνώμη, υπάρχει και το ζήτημα του δημοσίου χρέους που είναι πάνω από 200% αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει αν στραβώσουν τα πράγματα? Προφανώς. Και υπήρχε και το PSI. Τα ελλείμματα αυτά θα έρθουν να πέσουν και πάνω στο δημόσιο χρέος εκτοξεύοντάς το. Αν στραβώσουν τα πράγματα. Ακριβώς. Μα και η έκθεση Πυσαρίδη έχει ένα κεφάλαιο εκτεταμένο όσον αφορά την αλλαγή που τώρα έγινε. Και τι αναφέρει? Λέει, θα υπάρξει προφανώς πολύ μεγάλο κενό χρηματοδότησης, το οποίο όμως θα καλύψει η ανάπτυξη. Υπάρχει ένα ευχολόγιο δηλαδή, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο η ανάπτυξη που θα υπάρξει, θα λύσει από μόνη της, θα ρυθμίσει το σύνολο των ζητημάτων. Ξέρουμε καλά ότι δεν είναι έτσι, και βέβαια αυτό είναι μια λογική που είναι τελείως εκτεθειμένη
στις πολύ μεγάλες ανατροπές που ζούμε και τον τελευταίο καιρό με την πανδημία. Δηλαδή, σε μια λογική ότι κάτι συμβαίνει, θα υπάρχει στο σύστημα αυτό η ανθεκτικότητα? Εδώ φαίνεται να μην υπάρχει καμία πρόληψη για ανθεκτικότητα του συγκεκριμένου συστήματος. Και είναι μεγάλος, αυτό που βάζετε είναι πολύ μεγάλο να σκεφτούμε ότι κεφαλαιοποιητικά συστήματα που υπήρχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το 2008 κατέρευσαν. Και μάλιστα το 2008 με την κρίση μπήκαν μέσα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. 3,5 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και... Το οποίο λες ότι μια χώρα σαν την Αμερική μπορεί να το αντέξει. Αλλά η Ελλάδα με 200% χρέος, πάνω από 200, 230-240 πόσο είναι αυτή τη στιγμή, πώς θα το αντέξει? Προφανώς θα πέσει πάνω στο χρέος. Η βασική αλλαγή είναι ότι ευτυχώς τελικά δεν είδαμε να γίνεται το αρχικό σενάριο που προέβλεπε και φορείς ιδιωτικούς στη διαδικασία αυτή. Δεν κατάλαβα. Το αρχικό σενάριο που είχε βγάλει η κυβέρνηση πριν 7-8 μήνες προέβλεπε και ιδιωτικούς φορείς να μπουν στο κομμάτι της ιδιωτικής ασφάλισης. Ευτυχώς τελικά και για λόγους συνταγματικότητας είδαμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν θα ήταν συνταγματικό, έχουμε έναν δημόσιο φορέα. Γιατί όπου δοκιμάστηκε ένα σύστημα με ιδιωτικούς φορείς επικουρικής ασφάλισης, είτε στην Αμερική, είτε στην Ανατολική Ευρώπη, είτε στη Λατινική Αμερική, είχαμε κατάρρευση και δυστυχία στους ασφαλισμένους. Γιατί είχαμε ανθρώπους οι οποίοι χάσανε το σύνολο του βίου τους. Τώρα, στην περίπτωσή μας, είναι προφανώς ένα σύστημα κεφαλαιοποιητικό σε μια χώρα με μη ισχυρή οικονομία ακόμα, πολλαπλώς εκτεθειμένο σε δημοσιονομικές κρίσεις. Και εγώ διαβάζω ότι χώρες που είχαν το ίδιο σύστημα με αυτό που βάζει ο κ. Χατζηδάκης έχουν εγκαταλείψει αυτό το σύστημα. Ένα μεγάλο και μέρος. Και μάλιστα καθόλου αριστερών κυβερνήσεων. Ρωσία, Τσεχία, Ουγγαρία, Βαλτικές χώρες. Έχουν εγκαταλείψει αυτά τα συστήματα. Εκεί τα συστήματα αυτά μετά το 10... είχαν με έναν έντονο τρόπο και τη συμμετοχή των ιδιωτών καταστατικά στη λειτουργία. Εδώ αυτό είπα και εγώ πριν, ότι ευτυχώς το ταμείο θα είναι δημόσιο. Από την άλλη πλευρά, προφανώς το δημόσιο αυτό το ταμείο θα είναι σε συνεργασία με ιδιώτες διαχειριστές κεφαλαίων. Άρα, εδώ το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση το 19 και το 20 ο κ. Βρούτης έλεγε ότι το επικουρικό σύστημα είναι απόλυτα βιώσιμο και τελικά το 21 έρχεται να κάνει μια θεμελιακή αλλαγή ανατροπής του συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό χωρίς να υπάρξει καμία διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς, είτε αυτοί είναι φορείς εργοδοτικοί, επιχειρηματικοί, είτε είναι το βασικότερο οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση πάει να γίνει ερήμην του κόσμου της εργασίας και του κόσμου της παραγωγικότητας. Απλά και μόνο φαίνεται ότι στην ουσία είναι σαν να θέλουν κάποια μέλη της κυβέρνησης μια ιδεοληψία που υπάρχει να την πραγματοποιήσουν γιατί αυτό είναι το όραμά τους ή μην θα θέλω να είμαι στην ουσία κακύποπτος ή γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που περιμένουν μέσα από την ανάληψη της διαχείρισης του ταμείου αυτού και μιλάω για τους διαχειριστές κεφαλαίων να κερδοσκοπήσουν. Μία τελευταία ερώτηση η οποία αγγίζει και τον πυρήνα του προβλήματος κατά τη γνώμη μου είναι ότι ο Υπουργός Εργασίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, σε ομιλία του στη Βουλή, είπε ότι το δημογραφικό καταγράφει επιδείνωση τα τελευταία χρόνια και ότι η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους είναι αυτή τη στιγμή 1,7 εργαζόμενοι προς ένα συνταξιούχο, ενώ το σύστημα που υπήρχε προηγουμένως είχε δομηθεί με μια αναλογία 4 εργαζόμενοι προς ένα. Και είπε στη Βουλή μάλιστα, βάζω εισαγωγικά, ο ίδιος ο κύριος, είναι λόγια του κύριου Χατζηδάκη δηλαδή, εκτιμάται το 2030 θα έχουμε πάρει από την Ιταλία μια ανεπιθύμητη πρωτιά. Αυτή της πιο γερασμένης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται σχεδιάζοντας το μέλλον της νέας γενιάς να αγνοήσει κανείς αυτή την παρόμετρο, σχολίασε ο Υπουργός. Εσείς, με αυτά τα δεδομένα, ότι πράγματι γερνάει η χώρα, με το γεγονός ότι ακόμα και όπως διαβάζουμε, ήδη από τη δεκαετία του 80 υπάρχει αυτή η συζήτηση και μάλιστα από την Παγκόσμια Τράπεζα που είχε βγάλει τότε με τίτλο «Αποτρέποντας την κρίση της τρίτης ηλικίας». Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα της γύρας του πληθυσμού και τα λοιπά δεν υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού. Όλη η Ευρώπη γερνάει και η Ελλάδα γερνάει. Αυτό πρώτα απ' όλα για να ξεκινήσουμε έχει φοβερές συνέπειες στην κοινωνική ασφάλιση αλλά έχει και αυτόνομες λύσεις. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα που θέλει και μια ξεχωριστή πολιτική πώς θα μπορέσει στην ουσία να δώσει κίνητρα σε οικογένειες ή για γεννήσεις. Έχει να κάνει και με το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει οικογένεια σήμερα. Έχει να κάνει με την ανεργία. Όταν έχεις μια ανεργία 20% και πάνω, συστημική ανεργία, προφανώς η αναλογία θα παραμένει χαμηλή εργαζομένων συνταξιούχων. Άρα δεν είναι μόνο να δούμε το ζήτημα από πάνω, πώς το λύνουμε στην κοινωνική ασφάλιση, είναι και πώς κάνουμε κινήσεις προπαρασκευαστικές ώστε να αντιμετωπίσουμε
αυτοτελώς το δημογραφικό, που είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολλές συνέπειες. Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, επί της αρχής, η προσωπική άποψη είναι ότι δεν είμαι εξ αρχής αντίθετος στο να μπουν στοιχεία κεφαλοποιητικά σε ένα επικουρικό σύστημα. Όχι στην κύρια ασφάλιση, μιλάμε για την συμπληρωματική ασφάλιση. Όμως, αυτά κατά τη γνώμη μου, αν θέλαμε να έχουν δυναμική, να έχουν λογοδοσία κοινωνική, να έχουν έλεγχο, θα έπρεπε να γίνουν με τους εργαζομένους, μια διαδικασία συγκρότησης του ασφαλιστικού συστήματος επικουρικής σε ταμεία επαγγελματικά. Αυτό που έχουμε δει να είναι σε πολλές χώρες ως δεύτερος πυλώνας και να παράγει μάλιστα και μεγαλύτερες συντάξεις από τις κύριες συντάξεις. Αυτό προφανώς βέβαια θέλει μια πολιτική στην ουσία η οποία χτυπάει την υποδηλωμένη εργασία, την αδήλωτη. Θέλει ένα κράτος το οποίο στην ουσία έχει έρθει και έχει ελέγξει το ότι υπάρχει μια ασφάλιση στους πραγματικούς μισθούς. Ένα κράτος που ελέγχει την αγωγική αυθαιρεσία. Όταν πετύχουμε αυτά, εκεί θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για ένα σύστημα κεφαλοποιητικό όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση, αλλά με συμμετοχή των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια, με αυτοδιοίκηση μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης, και αυτό θα έδινε και μια περαιτέρω δυναμική στο αποτέλεσμα της επένδυσης του ασφαλιστικού προϊόντος, άρα και του ασφαλιστικού αποτελέσματος. Με τον τρόπο που γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι είναι στον αντίποδα, στερείται δυναμικής, είναι μόνο ένα ταμείο, είναι ερήμην των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων η διαδικασία αυτή. Και εκτιμώ ότι οι μόνοι κερδισμένοι είναι κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα έρθουν να κερδοσκοπήσουν στην ιστορία αυτή, κάνοντας τους συμβούλους του κράτους, ενώ οι ίδιοι στην ουσία θα έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ο νέος νόμος θα ανοίγει τον δρόμο για ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης? Επί της αρχής το κάνει εμέσως, διότι τους βάζει μόνο στη λογική της συμβουλής ή της βοήθειας για τη διαχείριση των κεφαλαίων. Μακροπρόθεσμα είναι προφανές αυτό. Και όσο βέβαια μια πολιτική, γιατί είναι μια ενιαία πολιτική, όπως και η πολιτική στην μείωση των μεγάλων εισφορών, όταν μια πολιτική γενικά μειώνει τον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, συρρυκνώνει ακόμα και τις εισφορές, είναι και ένα σύστημα μειωμένων προσδοκιών. Στην ουσία, όλη η πολιτική της κυβέρνησης τι κάνει? Ναι, μεν μειώνει φραστικά τις εισφορές ώστε να είναι και να λέει ο κόσμος ότι πληρώνουν λιγότερα. Από την άλλη μεριά, αυτό δίνει πολύ μικρότερες συντάξεις. Άρα, κλείνει το μάτι εκείνων που έχει στο να αναζητήσει ανταγωνιστικά προγράμματα έξω από την κοινωνική ασφάλιση, στην ιδιωτική ασφάλιση. Άρα, δεν είναι μόνο να φέρεις κατευθείαν μέσα τους ιδιώτες, είναι και πώς απαξιώνεις την κοινωνική ασφάλιση, μειώνεις τις προσδοκίες του ασφαλισμένου για την παροχή που θα λάβει, ώστε να τον αναγκάσεις να πάει να έχει και μια συμπληρωματική ασφάλιση ιδιωτικά. Αυτό την τελευταία διετία το έχουμε δει να γίνεται κατά κόρον με πολιτικές οι οποίες απαξιώνουν την κοινωνική ασφάλιση και μειώνουν το αποτέλεσμα που αναμένει να λάβει ο συνταξιούχος ως αποτέλεσμα αναπλήρωσης του μισθού του όταν θα αποστρατευτεί. Εκ μέρους του Λευτελή Τζιά, να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη που παρακολουθήσατε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.